Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κύριοι της Ομοσπονδίας Εξαρτητικών Συλλόγων Αγίων Θεοδόρου και Δημότες του Λειτουργείου Αγίων Θεοδόρου, γεια σας. Άκουσα με πολύ προσοχή την ομιλία του Προέδρου. Οφείλω να πω ότι στα περισσότερα σημεία έλεγε την αλήθεια και αυτό που συμβαίνει στους Αγίους Θεοδόρους τον τελευταίο καιρό. Το ζήτημα του νερού στους Αγίους Θεοδόρους ταλανίζει πάρα πολλά χρόνια και το πρώην Δήμο μας. Από ό,τι έχω αποκομίσει, το πρόβλημα έχει αρχίσει από παλιά. Όλες οι δημοτικές αρχές προσπαθούσαν με αντικείμενο το νερό να πάρουμε ψήφους για να βγουν στη Δημοτική Αρχή και για να πάρουν την εξουσία. Μετά φυσικά ξέρναγαν τι έπρεπε να κάνουν. Ήταν αναγκασμένοι εκ των πραγμάτων να επεκτείνουν τα δίκτυα συνέχεια χωρίς να κάνουν ένα προγραμματισμό, και ενώ το ένα δίκτυο που είχε να υδροδοτήσει 70-80 σπίτια, μετά τα 100, τα 80 γίνονταν 100, 150, 200 και είχαμε αυτό το πρόβλημα συνέχεια. Έχετε δίκιο σε όλα. Το νερό ήταν σαν τη φούσκα που λέμε στο χρηματιστήριο, γιατί κάποια στιγμή θα έσκαγε στους Αγίους Θεοδόρους. Αυτό το περιμέναμε. Μας βοήθηκε κάποια στιγμή ο καιρός, όπως πέρσι, που έβρεξε, έριξε μερικά χιόνια και μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη διαχείριση. Το ξέρετε ότι από τον περασμένο χρόνο που ανέλαβα σαν πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδόρων, ήμουνα μαζί σας, είμαι και εγώ οικιστής. Μένω και εγώ στο Μασιάρι. Επί 10 χρόνια, 12 που μένω εκεί, παίρνω και εγώ θαλασσόνερο. Δυστυχώς δεν βρήκαμε λύση. Πρέπει αυτό το πρόβλημα να το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Εγώ προς Θεού δεν λέω ότι φταίνε μόνο οι περασμένοι. Και εμείς έχουμε αναλάβει την εξουσία εδώ και 16 μήνες. Τρομάξαμε να αρχίσουμε τη μέτρηση. Δεν έχουμε αρχίσει ακόμα να βγάλουμε τα ρολόγια από τα χωράφια τα οποία έχουν μπει τα περασμένα χρόνια. Παράνομα. Τα παράνομα σε χωράφια που δεν επιτρέπεται. Βλέποντας τις μετρήσεις, που άμα είχαμε τις μετρήσεις κανονικά και τη μετράγαμε κάθε τετράμινο, θα μπορούσαμε να δούμε τις υπερκαταναλώσεις, γιατί μερικοί κύριοι, επειδή έχουν χρήματα, νομίζουν ότι μπορούν να παίρνουν αφιδό στο νερό και να πληρώνουν. Γιατί εγώ πληρώνω, σου λέει, έχω χρήματα. Αυτό όμως λείπει, το νερό λείπει από ανθρώπους οι οποίοι το έχουν ανάγκη. Το ξέρω ότι το νερό ήταν κάτι το οποίο έλειπε πολλά χρόνια από τους οικισμούς, και φυσικά όταν το πήρατε και το πήρα και εγώ και όλοι που μένουμε πάνω στους οικισμούς, μας έδωσε μια άλλη ζωή, μια άλλη ζωντάνια. Θέλαμε και την γλάστρα μας, θέλαμε και να ποτίσουμε ένα δεντράκι, δεν αντιλέγω σε όλα αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι γίνονται υπερκαταναλώσεις παντού, παντού. Δεν γίνονται μόνο, εγώ και στο χωριό. Εγώ δεν λέω ότι μόνο στο βουνό ή μόνο στους οικιστές. Αυτό το πρόβλημα πρέπει να το λύσουμε όλοι μαζί και ενωμένοι. Είναι ένα αγαθό που πρέπει να το διαχειριστούμε με την καλύτερη δύναμη, με την καλύτερη προοπτική, για να μπορέσουμε να το έχουμε και να το μοιραζόμαστε όλοι. Δεν σας βλέπουμε ούτε σαν οικιστές, ούτε σαν αυθαίρετους. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε τις επαρκείς ποσότητες οι οποίες θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν όλους τους οικισμούς και το σχέδιο πόλεως. Σήμερα το ξέρετε ότι βρεθήκαμε στη δύσκολη θέση, ακόμα 3-4 οικισμούς στο Κατσιβίρι, να τους ανακοινώσουμε ότι θα παίρνουν και αυτοί εφάλμηρο νερό και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Τώρα γενικά μείνανε ακόμα 3-4 οικισμοί που παίρνουν καλό νερό, οι οποίοι έχουν και δεύτερο. Γι' αυτό προσπαθούμε να αφήσουμε αυτούς, επειδή δεν έχουν μεγάλη κατανάλωση. Νομίζω ότι, και πάλι σας λέω, θα κάνουμε, εγώ σαν πρόεδρος, και το ξέρετε ότι 1,5 χρόνο είμαι πάντα μαζί σας, πάντα απάνταγα στο τηλέφωνο μου, σας εξηγούσα το τι συνέβαινε. Πολλές φορές έχω γίνει ψεύτης, άθελά μου φυσικά, και σας ζητώ συγγνώμη, όπως εχθές που έμαθα, που σας έλεγα στους κυρίους του Κατσιβηρίου ότι θα πάρετε ενώ το απόγευμα, ενώ όμως το απόγευμα είμαστε έτοιμοι να έγινε ο γκος, ξανάσπασε δεύτερη φορά. Φυσικά τα άκουσα τα εξαμάξεις, μέρα νύχτα, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, ούτε μπορούσα να το πείσω όλο τον κόσμο αυτόν ότι θα έχει νερό.
Πάντως, οφείλω να σας πω ότι δεν σας θεωρούμε αυθαίρετος και ούτε ανθρώπους της δεύτερης κατηγορίας. Όσο να είμαι ακόμα πρόεδρος, θα βάλω τα δυνατά μου και θα κάνω ό,τι μπορώ για να υπάρχει μια ακόμα πιο σωστή διαχείριση για να μην έχουμε προβλήματα και παράπονα. Και πάλι ζητώ συγγνώμη για όλες αυτές τις βλάβες, για όλες αυτές τις διακοπές που γίνονται. Ελπίζω να πάμε καλύτερα, αν και το καλοκαίρι θα είναι πολύ δύσκολο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ψηφαγιά. Επιτυχία δικασία κύριε Βάρη. Στο Συμβούλιο προσεγγιθέω αγκλήματος, ο κύριος Γλυκοφρύδης. Πρώτα θέλω να χαιρετήσω τους συντοπίτες μας που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα και θέλω να τους πω ότι αυτό, τουλάχιστον εμένα, εμάς, μας γεμίζει χαρά. Γιατί πραγματικά θα μπορούσαμε, μπορούμε να σας πούμε τι ακριβώς συμβαίνει σχετικά με την ίδρυυση και όχι αυτά που ακούτε. Να σας πούμε επίσημα και τεκμηριωμένα τι ακριβώς γίνεται. Η ποσότητα που μπορεί να διαθέσει, που διαθέτει ο Δήμος σήμερα, είναι περίπου τις 4.200 μέτρα κυβικά την ημέρα. Ο αριθμός των παροχών είναι 6.300. Και κάποια συγκριτικά στοιχεία. Ο αριθμός των παραγών της πόλης είναι περίπου, έτσι δεν μιλάω τώρα με ακρίβεια, αλλά περίπου 1.800 και των δημοτών που βρίσκονται πάνω από τη Νέα Εθνική Οδό είναι 2.200. Λάθος. Εδώ, ναι, 2.200 όπως... Τριβάζεται και τα χωράκια που ποτίζονται. Να ολοκληρώσω και θα μου τα πείτε όλα αυτά τα πράγματα. Μην κάνουμε διάλογα. Λοιπόν, αφήστε να τελειώσει κύριε Ζωδέ. Δηλαδή, οι παροχές, ο αριθμός των παροχών που βρίσκονται πάνω από την Εθνική Οδό είναι λιγότερες από αυτές που βρίσκονται στην πόλη, στο σχέδιο πόλης και δεξιά και αριστερά, όπως καλά εσείς γνωρίζετε. Παρατηρείτε όμως ότι η πόλη καταναλώνει λιγότερο νερό με λιγότερες παροχές από ό,τι καταναλώνουν οι πάνω από την Εθνική Οδό. Αυτό σημαίνει... Μήπως το πατανάβολα, δεν τα πράγματα πρέπει να έχει στοιχεία. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω. Πες να πώς το κάνουμε ότι πάμε. Θέλω να σας ενημερώσω και ίσως έτσι. Ενώ οι παροχές που βρίσκονται πάνω από την Εθνική Οδό είναι λιγότερες από ό,τι της πόλης, η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη από αυτή της πόλης. Έγινα συγκεκριμένο. Αυτά τα στοιχεία και μου κάνει εντύπωση, πραγματικά μου κάνει εντύπωση, γιατί οι πρόεδροι σας, οι οποίοι επανειλημμένα έχουν έρθει στο αμαξοστάσιο και τους έχουν δείξει συγκεκριμένα πράγματα, αυτά τα στοιχεία λοιπόν βγαίνουν από κομπιούτερ, το οποίο δεν μπορεί να πει ψέματα. Υπάρχουν τα γραφήματα, οι χαρακτηριστικές που δείχνουν με ακρίβεια αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Ξεπερνάμε όμως αυτό το πράγμα. Διαρροές έχει και η πόλη, δεν έχουμε μόνο. Ναι, μην με διακόπτετε. Μην με διακόπτετε κύριε Βαθιά. Μην με διακόπτετε, σας παρακαλώ. Ενημερώνω επίσημα και σοβαρά. Έτσι και αυτά είναι τεκμηριωμένα. Λέω ότι είναι τεκμηριωμένα από αυτά που έχει καταγράψει το κομπιούτερ. Έτσι, δεν τα λέμε εμείς. Το νερό που πίνετε... Εδώ παρατηρείτε όμως και κάτι ακόμα. Ότι το νερό που διαθέτει ο Δήμος... Έλα το νερό που πίνουμε εμείς. Θα με αφήσετε, κυρία μου, να με ακούσετε, σας παρακαλώ. Θέλω να με ακούσετε. Να
στο χωριό. Μετά να τα πείτε και θα πείτε ό,τι θέλετε. Εμείς δεν το πούμε. Να τα πω. Να σταματήσετε. Να σταματήσετε. Να ακούσετε. Να σταματήσουμε. Να δεν το πίνουμε. Γι' αυτό είναι να πούμε. Σας παρακαλώ. Δεν θα ακούσω το δημοτικό σύμβολο. Και μετά μπορούμε να πάρουμε τον λόγο να μιλήσουμε. Βεβαίως. Ό,τι μπορείτε να μιλήσετε. Αλλά πιστεύω. Να προχωρήσουμε παρακάτω. Κάποιοι αγανακτισμένοι έτσι θα μπορούσαν να κάνουν λίγο υπομονή. Ναι. Ναι, κύριε Δημαρχέ. Ένα λεπτό παρακαλώ. Έχουν αφήσει και έχουν γίνει ντομάτες ώρες και θα αρκωτίζουν τις ντομάτες ο κόσμος και δεν έχουμε νερό εμείς. Ακούστε. Θέλω σε αυτή την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου που ουσιαστικά είναι ο ναός της δημοκρατίας του Δήμου μας να κρατήσουμε όλοι το επίπεδο που πρέπει. Καταλαβαίνω αυτό που θέλετε να πείτε και που θέλετε να μεταφέρετε εδώ ως δημότης, το πρόβλημά σας. Όμως παρακαλώ πολύ, θέλω να ακούσετε και την άποψη κάποιων άλλων πιθανόν να μην συμφωνείτε. Δεν είναι όμως συζήτηση εδώ να διακόπτουμε αυτόν που λέγεται πιθανόν διαφωνούμε. Ακούσαμε με πάρα πολύ προσοχή και τον πρόεδρο των εξοραϊστικών συλλόγων και τον πρόεδρο τοπικού συμβουλίου να ακούσουμε παρακαλώ με πολύ προσοχή και τους υπόλοιπους ομιλητές έτσι ώστε να μπορεί να βγει ένα αποτέλεσμα. Το να πετάγεται ο καθένας, γιατί κοιτάξτε εκπροσωπούνται και θεσμοί. Το να πετάγεται καθένας και να λέει τη γνώμη του, το λιγότερο που παθαίνει είναι να μην ακούγεται αυτή. Σας παρακαλώ λοιπόν με περισσή φροντίδα να αφήσουμε να εξελιχθεί το Δημοτικό Συμβούλιο έτσι ώστε να βγει και μία άποψη αν θέλετε από αυτή τη συζήτηση. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να τηρηθούν διαδικασίες έτσι ώστε να μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο ομαλά να διεξαχθεί. Κύριε Παύλο, επί της διαδικασίας θέλω να πω και να διευκολύνω τη συνέχεια της συζήτησης ότι εδώ μεταφέρθηκε η αγανάκτηση των κατοίκων των περιοχών αυτών για το νερό αλλά και για άλλους λόγους όπως τουλάχιστον είδαμε στο ψήφισμα για τα οποία εμείς θα τοποθετηθούμε όταν ενημερωθούν από τη Δημοτική Αρχή. Οι κάτοικοι της περιοχής φαντάζομαι ναι, μεν απευθύνθηκαν στον πρόεδρο για το Δημοτικό Συμβούλιο, όμως περιμένουν απαντήσεις από τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος έχει εκλεγεί με την ψήφο τους, ο Δήμαρχος εκπροσωπεί όλη την περιοχή, ο Δήμαρχος δίνει τις κατευθύνσεις, ο Δήμαρχος πρέπει να απαντήσει και έπρεπε να το έχει κάνει, γιατί μέχρι τώρα με έχει εντυπωσιάσει η σιωπή του. Μετά από όλα αυτά που έχει. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω αυτή είναι η τοποθέτηση. Και είχα το λόγο, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ λοιπόν κύριε. Την πολιτική αφήστε για αργότερα κύριε Παύλο. Θα τα πούμε μετά. Ό,τι θέλετε. Αφήστε ένα άλλο κύριο. Δεν πρόκειται να με εκνευρίσει κύριο. Δεν είναι πολύ λίγο για να με εκνευρίσει. Απλά μεταφέρω ότι Δημήτριο δεν το ξέρει κύριε Παύλο. Έχει περισσότερα κιλά. Αυτά δεν ενδιαφέρουν παραπλασία. Πιστεύω λοιπόν ότι μας ενδιαφέρει πολιτική. Τέτοια πράγματα τα έχουμε μπουχτίσει 40 χρόνια. Παρακαλώ, μη φωνάζετε, ακουγόμαστε. Αυτός λέει από εδώ μέσα. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι ο Δήμαρχος πρέπει να πάρει τον λόγο, να μας πει τι έχει κάνει 18 μήνες, να γνωρίσουμε κι εμείς, να το πούμε μπράβο αν έχει βρει νερό και δεν ακόμα είναι σε εξέλιξη το θέμα και αν όχι να το πούμε γιατί 18 μήνες δεν υπάρχει λύση. Αυτή η απάντηση περιμένει ο κόσμος. Δεν περιμένει να βγει ο πρόεδρος, ο άλλος, ο αντιδήμαρχος κτλ. Ο δήμαρχος είναι υπεύθυνος δήμαρχε, χαμογελάτε, δεν ξέρω γιατί χτυπάτε και πάλι σας. Δεν θέλω να με επικρίνετε έτσι. Έτσι, σας παρακαλώ πολύ, δεν είναι συμπεριφορά αυτή του δήμαρχου απέναντι σε ένα δημοτικό σύμβουλο. Ακουνάει το κεφάλι σας υποτιμητικά. Σας παρακαλώ πολύ. Ναι. Θέλω λοιπόν να πω ότι οι ποσότητες που διαθέτει ο Δήμος σήμερα, που έχει τη δυνατότητα και διαθέτει με ασφάλεια, είναι περίπου τα 4.200. Εγώ μέτρα κυβικά την ημέρα. Εγώ είχα πει στο τοπικό συμβούλιο 3.500 μέτρα κυβικά την ημέρα. Είναι μια ποσότητα που φτάνει να καλύψει τις ανάγκες των 6.300 παροχών που υπάρχουν στους Αγίους Θεοδόρους.
Γιατί δεν γίνεται όμως αυτό? Μιλάω για νερό πόσιμο. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Εδώ, αφού έχουμε πολύ καλά διερευνήσει το θέμα, παρατηρείτε ότι γίνεται άλλη χρήση πέρα από αυτήν που ο Δήμος δίνει το νερό. Το γνωρίζετε όλοι σας. Και εκεί θα πρέπει να στραφούμε. Πραγματικά, πραγματικά σας έδωσα αυτά τα στοιχεία για να καταλήξω εκεί. Δηλαδή, δεν πρέπει και είναι απαράδεκτο το νερό που το δίνουμε για αυτήν την χρήση να χρησιμοποιήσετε για άλλους λόγους και σκοπούς. Και θα σας κάνω μία πρόταση, γιατί πραγματικά τα μέτρα ήδη έχουν ξεκινήσει και θα είναι πολύ αυστηρά. Ήδη αρχίζουν να ξυλώνονται, να αφαιρούνται μετρητές. Από υπόπεδα, συγγνώμη. Είναι προκλητικό, είναι παράδειγμα. Να μην τους δίνατε. Κάποτε είσαστε και χαλιά. Συγγνώμη. Και χαλιά με την κάποτε. Αφήσατε. Συγγνώμη. Επειδή αυτή την κατάσταση την κληρονομήσαμε, έτσι, αυτή η δημοτική αρχή την κληρονόμησε, αυτά υπάρχουν τα στοιχεία τα συγκεκριμένα, το ποιοι έχουν πάρει αποφάσεις, το ποιοι έχουν εφαρμόσει αυτήν την πολιτική και το ποιοι έχουν υπογράψει τις άδειες υδροδότησης. Εάν βρείτε έστω και μία, από εμένα ναι, τότε το συζητάμε. Γι' αυτό ας αφήσουμε αυτά τα πράγματα. Και έπειτα δεν θέλω, μια στιγμή Μανώλη, σε παρακαλώ έτσι, θέλω να ολοκληρώσω. Λέω ότι θα πρέπει να πάρθουν μέτρα. Είναι απαράδεκτο κάποιοι οικισμοί να παίρνουν νερό αυτής της ποιότητας. Πραγματικά έτσι είναι απαράδεκτο. Δεν πρέπει να συμβαίνει. Αυτή η ποσότητα, το ξανατονίζω, φτάνει για να τρέχουν όλες οι βρύσες. Και θα πρέπει και εσείς να μας επιτρέψετε και να μας βοηθήσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Και κάνω την πρόταση. Όποιος πιαστεί με λάστιχο στο χέρι και ποτίσει το περιβόλι του, τον κήπο του, να αφαιρείται ο μετρητής. Λοιπόν, παίρνετε από το Δήμο και όλα τα ΦΠΑ είναι στο κόλπο για την Ελλάδα. Η χρήση είναι ηλικιακή, είναι για πόσιμο νερό και για το σπίτι, για τη λάτρα, για την τουαλέτα, για όλα αυτά τα οποία μπορεί να έχει. Ναι, να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Λοιπόν, έκανα αυτή την πρόταση. Ακούστηκε από τον πρόεδρο της Μουσείου Ομοσπονδίας και πραγματικά λυπάμαι, γιατί επανειλημμένα έχει έρθει στο αμαξοστάσιο και έχει κάτσει μπροστά στο κομπιούτερ. Έχουμε αγωνία πραγματικά. Σε καθημερινή βάση έτσι παλεύουμε με αυτό το θέμα. Θέλουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες σας. Γίνεται όμως με αυτό που συμβαίνει. Και είπε και κάτι άλλο ο Πρόεδρος, αλλά δεν τα λέμε όλα. Πήρε απόφαση πραγματικά το πρωτοδικείο Θιβών. Τι είπε όμως? 200 λίτρα την ημέρα κατά άτομο. Εμείς δίνουμε 500, δίνουμε 600, δίνουμε 700 και δεν φτάνει. Μήπως δεν καταλαβαίνετε τι λέω? Είναι απαράδεκτο. Δεν είμαστε επέτρεψες. Θα κλείσω. Η δημοκρατία είναι για μένα ούτε το σοκολός. Είναι το νεράκι. Ναι. Θα κλείσω. Θα κλείσω. Θέλω να πω ότι είναι στη διάθεση του κάθε δημοτικού συμβούλου, του κάθε τοπικού συμβούλου, όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε και αν τα αυτά τα οποία λέω είναι σωστά ή όχι. Και του κάθε δημότη θα τα δημοσιοποιήσουμε και θα τα δώσουμε και στην εφημερίδα. Το αν αυτά τα στοιχεία τα οποία έδωσα είναι έτσι και είναι και τα αληθή. Σε συμβούλιο,
αποφασίζουμε και διατάζουμε. Αυτό καταδείχνει. Λοιπόν, δεν είναι αποφασίζουμε και διατάζουμε. Πρέπει όλοι οι συντοπίτες μας να έχουν νερό. Και όλοι θα πρέπει. Και όλοι θα πρέπει έτσι αυτό να το σκεφτόμαστε. Αυτό να το σκεφτόμαστε και να μην είναι κάποιοι προνομιούχοι και κάποιοι μη προνομιούχοι. Και δεν πρέπει. Τέλος πάντων, κύριε Πρόεδρε, θέλω να κλείσω. Νομίζω δηλαδή ότι αυτή είναι η εικόνα η οποία έχουμε στους Αγίους Θεοδόρους. Το νερό φτάνει να τρέχουν όλες οι βρύσες. Πρέπει να γίνει σωστότερη χρήση. Πρέπει να κάνουμε την διαχείριση. Το δημοτική αρχή να κάνουμε την διαχείριση. Ο κύριο ψυχογείος Αργύρης έχει τον λόγο. Παρακαλώ πολύ. Καλησπέρα κύριε Συγκύριε. Δεν ξέρω πάρα πολλά πράγματα, γιατί δεν ήμουν και πρώην δημοτικός σύμβουλος. Αυτό που να πω σε εσάς, όπως σας είπα και στο συμβούλιο που έγινε στα ΚΑΠΗ, έχουν γίνει κάποια τραγικά λάθη και πριν και συνογύρωτο είναι να γίνονται ακόμα. Όταν δεν έχουμε μετρήσει ακόμα το νερό 18 μήνες, πώς μπορούμε να δικάσουμε ολόκληρους τους πληθυσμούς? Και σε σκουπίδια και στο φωτισμό και φωνάσουμε μερικοί για τα προβλήματα των Αγίων Θεοδωρών, γιατί και εμείς δεν έχουμε λάμπες κάτω και εμείς έχουμε πρόβλημα για τα σκουπίδια και ερχόμαστε μετά τις εξελίξεις και φωνάζουμε, αλλά μερικοί κύριοι τάζουν και λένε ότι όλα είναι καλά στους Αγίους Θεοδωρούς. Όλα είναι ωραία στους Αγίους Θεοδωρούς. Πρέπει να γίνει καταμέτρηση και εκεί θα δεθεί ποιος θέλει και ποιος καταναλώνει νερό άδικα και μέσα στο χωριό και απάνω. Εκεί θα αποδοθεί δικαιοσύνη, κύριοι. Πόσα άτομα θα έχει η οικογένεια, μα έχει 9 άτομα. Πόσο νερό. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Από τα λίγα που ξέρω. Θα φέρουμε το μέμπλιο να φτάσει. Από τα λίγα που ξέρω, δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι το νερό φτάνει. Και ακούμε εδώ και καιρό για φαλακώσεις και το ένα και το άλλο. Και μας πιάνουν στον δρόμο και μας ρωτάνε, κύριοι σαν και εσάς πολλοί, τι έγινε αφαλάτωση. Οι μεν λένε σε ένα μήνα είναι εντάξει αφαλάτωση, οι άλλοι λένε δεν ξέρουμε. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρόκειται να γίνει πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Λοιπόν, όλοι πρέπει να σκύψουμε στο πρόβλημα και να βρούμε μια λύση. Αλλά πριν γίνει μια καταμέτρηση για να δούμε τι χαλάει ο καθένας και μετά να παρθούν μπέτρα μαζί σας και μαζί μας προς όλους τους αυτούς που δεν σέβονται το νερό. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την κυρία. Τοπικός σύμβουλος. Θεωρώ ότι η σημερινή διαμαρτυρία και η οργισμένη αυτή παρουσία των οικιστών, των συντοπικών μας από τους Αγίους Θοδόρους, κατά τη γνώμη μου είναι η αρχή. Κοιμηθείτε το. Και δικαιολογημένα όμως έγινε αυτή η αρχή. Είναι συνέπεια όμως, και θα μιλήσω μόνο πολιτικά, δεν θα πω σε υδρομετρητές εγώ, γιατί το θέμα είναι καθαρά πολιτικό. Είναι λογική συνέπεια μιας αστήρευτης υποσχεσιολογίας και παροχολογίας εκ μέρους των περισσότερων από τις προηγούμενες τοπικές δημοτικές αρχές. Και ιδιαίτερως μιας μικροπολιτικής και ψηφοθυρικής τακτικής πολλών αρχόντων και πολλών συμβούλων. Ήταν συγκλονιστική η μαρτυρία του τοπικού προέδρου. Τι είπε προηγουμένως, το θυμάστε, ομολογία για τα ψηφαλάκια. Προσωπικά δεν με αφορά, γιατί με γνωρίζετε όλοι, δεν έχω περάσει τις γραμμές, όταν τις ανεβαίνω πάω για δικές μου κοινωνικές υποχρεώσεις ή για τα χτήματά μου. Και το γνωρίζουν όλοι ιδιαίτερως. Και ας τα ακούσουν κάποιοι που δεν χάνουν ευκαιρία να πηγαίνουν σε όλες τις γιορτές που οργανώνετε και στα πανηγύρια και να σας υπόσχονται ακόμη και σήμερα τα ακατόρθωτα. Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι? Τα ίδια κάνουνε. Παρακαλώ. Είναι ενδεικτικό, ότι σε όλα τα αιτήματα αυτά είναι θετικές υποσχέσεις. Το πρόβλημα είναι τεράστιο και πρέπει να το δούμε στο βάθος του. Και ανάγεται σε βάθος χρόνου. Από τότε που κάποιοι βρήκαν τις αλχημίες της οικοπεδοποίησης με κατάκμηση εξαδιαιρέτου κλπ. Καημαγίνη γραφική κάποτε να φωνάζουμε ότι αυτό θα μας οδηγούσε σε καταστάσεις περίεργες. Και φτάσαμε. Η
οικισμοί από το κόκκινο λιθάρι ως το καλαμάκι. Εύλογη ανάγκη όλων σας, όλων των επίκορων σας αγίου στον τόπο για μια καλύτερη ζωή, για μια ποιοτική ζωή στον τόπο μας. Είμαστε φιλόξενοι και το γνωρίζετε. Δεν θα συμφωνήσω βέβαια ότι είναι και η κύρια πηγή εσόδων. Τέλος πάντων, μια άλλη συζήτηση αυτή. Αποτέλεσμα όμως όλων αυτών των αυθαιρέτων ήταν και η πολιτική των κυβερνώντων. Κάθε τόσο υποσχέθηκε και από εκεί. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη γενιά αυθαιρέτων, τώρα η τακτοποίηση για εισπρακτικούς λόγους. Κάπως έτσι λειτουργήσε και η τοπική κοινωνία. Κάπως έτσι λειτουργήσε και η τοπική κοινότητα. Δεν αναλογίστηκε κανείς και δεν υπελόγησε την αντικειμενική δυσκολία της εξυπηρέτησης όλων αυτών των αναγκών σας. Και εσείς βέβαια κάθε τόσο τις προβάλλετε και καλά κάνετε. Ποια έργα υποδομής. Γνωρίζετε πολύ καλά πώς έχουν κατασκευαστεί τα ιδιωτικά δίκτυα και τα υπόλοιπα δίκτυα ίδρυψης. Με τα λεφτά σας. Με τα λεφτά σας. Με τα δίκτυα εδώ την προηγούμενη φορά και θέσαμε κάποιοι να πεθάνε. Πάμε παραπέρα. Τα προβλήματα ναι. Αφήστε με κυρία μου. Τα προβλήματα διωγούνται και το γνωρίζετε. Κάθε τόσο προεκλογικά ερχόντουσαν κάποιοι και σας τρώνε άσφαλτο. Και χειροκροτούσαμε. Έπεσε, έλεγα την προηγούμενη φορά στις προηγούμενες εκλογές, τόση άσφαλτο όσο δεν είχε δώσει ούτε η ΑΜΑΤΕ μετά την κατοχή στους δρόμους της Πελοποννήσου. Κύριε, καθαρίζει τα δικά σας παρακαλώ. Από την παλιά ΑΣΑΤΕ. Σας παρακαλώ. Τα ρίχνει εμένα, ναι. Τα προβλήματα είναι τεράστια και δεν είναι μόνο το νερό. Το νερό είναι το πρώτο στο αγαπώ και πρέπει να σταθούμε όλοι. Πού είναι τα υπόλοιπα όμως, οι υπόλοιπες αναφορές. Η καθαριότητα, τα έργα υποδομής. Πού είναι ο φωτισμός, πού είναι η χρήση των πάντων, των υπηρεσιών. Πάμε παραπέρα. Θέλω να σας πω λοιπόν με τα παρησία στο εξής. Από ανθρωπιστικής και κοινωνικής άποψης έχετε απόλυτα δίκιο. Από διοικητικής και πολιτικής καλείτε τώρα η δημοτική αρχή, η παρούσα δημοτική αρχή, τι να κάνει και τώρα να το κατανοήσετε. Χωρίς να δικαιολογώ κανέναν, γιατί είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Να μαζέψουμε τα ασημάζευτα, παρατυπίες έως και παρανομίες. Και το ξέρετε όλοι σας. Επιτέλους, πρέπει να υπάρξει κολοταξικό σχέδιο, ορισμός περιοχών κατοικίας, κάνω σας αγαπητέ φίλε Σπύρο, ποιοι μπορούν να εξυπηρετηθούν. Να σας δούμε, και καλώ όλους, από τον Δήμαρχο και όλους μας, να σας δούμε στα μάτια επιτέλους αυτή τη φορά και να σας πούμε με ειλικρίνεια και παρησία, με υπευθυνότητα την αλήθεια. Να σας ορίσουμε συμμετόχους, συνυπεύθυνους σε όποιο προγραμματισμό και να μην καταγγέλει ο πρόεδρος ότι όλα λαμβάνονται εν αγνία σας. Γιατί αυτό θα αποτελέσει ενδεχομένως και το σχέδιο ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Γιατί δυστυχώς θέλω να προβλέψω και μου το επιτρέπετε, εύχομαι να μην επαληθευτώ, αν και το είπε ο Δήμαρχος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ότι θα έχουμε δημότες δύο ταχυτήτων και πολύ περισσότερο δημότες δύο κατηγοριών αντιπαλόμενων μέσα στον ίδιο χώρο. Θυμηθείτε το, σας ευχαριστώ και συγγνώμη για την ένταση, αλλά τότε θα αναζητήσουμε ευθύνες όχι μόνο από τους πολιτικούς και από τους ηθικούς αυτούργους, αλλά και από όλους οι οποίοι θα είμαστε αυτούργοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το λόγο του κ. Πετρίτσης. Καλησπέρα σε όλους.